φόβο. Επειδή φοβόταν όταν περνούσε από το κημητήρι, αποφάσισε να πάει εκεί τη νύχτα για να του φύγει ο φόβος. Ήταν τότε στην τετάρτη τάξη του δημοτικού. Είδα διηγήθηκε. Από την ημέρα να ανάβει ο τάφο. Μόλις νύχτωνε, η καρδιά μου χτυπούσε. Αλλά πήγα και μπήκα στον τάφο. Στην αρχή ήταν δύσκολο, αλλά μετά συνήθισα. Κάθισα αρκετή ώρα και εξοικειώθηκα. Πήρα θάρρος και άρχισα να γυρίζω από μνήμα σε μνήμα, αλλά πρόσεχα να μην με δουν και με περάσουν για φάντασμα. Αυτό ήταν. Πήγα 3 βράδια και έμεινα μέχρι αργά στο κημητήρι και μου έφυγε ο φόβος. Διηγήθηκε και το εξής. Όταν ακόμη ήμουν στο σχολείο, διάβαζα τους βίους των Αγίων και επιθυμούσα από τότε να γίνω ασκητής. Έβγαινα συχνά έξω από το χωριό. Ήμουν τότε 11 χρονών. Μια μέρα επισήμανε έναν βράχο μεγάλο. Πρωί-πρωί ξεκίνησα για να ανεβώ, να γίνω στυλίτης. Πήγα. Ήταν ψηλός ο βράχος. Ανέβηκα με δυσκολία και άρχισα να προσεύχομαι. Εξάντλησα όλες μου τις δυνάμεις και μετά άρχισα να σκέπτομαι. Οι ερημίτες είχαν ρίζες και έτρωγαν. Λίγο νεράκι, έναν χουρμά. Εσύ δεν έχεις τίποτα εδώ πάνω στο βράχο. Πώς θα ζήσεις? Τέλος, αποφάσισα να κατέβω. Αλλά ήδη είχε νυχτώσει. Το κατέβασμα ήταν πιο δύσκολο γιατί δεν έβλεπα. Με μεγαλύτερη δυσκολία κατέβηκα. Η Παναγία με φύλαξε και δεν τσακίστηκα στα βράχια. Η αδελφή του Χριστίνα θυμάται ότι ενώ κάποτε οι γονείς τους ήταν στο χωριό, άρχισε να βρέχει. Ο Αρσένιος τους σκεφτόταν που βρέχονταν. Πήρε τα 2 μικρότερα αδέλφια του, πήγαν στο εικονοστάσι, γονάτισαν, έκαναν προσευχή και η βροχή σταμάτησε. Όταν έπεφταν κεραυνοί, συνήθισε να λέγει «Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος». «Θεοπτία», διηγήθηκε ο γέροντας. Από 11 χρονών διάβαζε βίους Αγίου και έκανα νηστείες και αγρυπνίες. Ο αδελφός μου μεγαλύτερος έπαιρνε και έκρυβε τους βίους. Δεν κατάφερε τίποτε. Πήγαινε στο δάσος και συνέχιζε. Κάποιος φίλος του τότε, ο Κώστας, του είπε «Θα σου τον κάνω εγώ να τα παρατήσει όλα». Ήρθε και μου ανέπτυξε τη θεωρία του Δαρβίνου. Κλονίστηκα τότε και είπα «Θα πάω να προσευχηθώ και αν ο Χριστός είναι Θεός, θα μου παρουσιαστεί να πιστέψω. Μια σκιά, μια φωνή, κάτι θα μου δείξει». Τόσο μου κόβε. Πήγα και άρχισα μετάνοιες και προσευχή για ώρες, αλλά τίποτε. Στο τέλος, τσακισμένος σταμάτησα. Μου ήρθε τότε στη σκέψη κάτι που μου είχε πει ο Κώστας. «Παραδέχομαι ότι ο Χριστός είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος, δίκαιος, ενάρετος, τον οποίο ενίσχυσαν από φθόνο για την αρετή του και τον καταδίκασαν οι συμπατριώτες του». Τότε είπα, αφού είναι τέτοιος και άνθρωπος να ήταν, αξίζει να τον αγαπήσω, να τον υπακούσω και να θυσιαστώ για αυτόν. Δεν θέλω ούτε παράδεισο, ούτε τίποτε. Για την αγιότητά του και την καλοσύνη του αξίζει κάθε θυσία. Ο Θεός περίμενε την αντιμετώπιση μου. Ύστερα από αυτό, παρουσιάστηκε ο ίδιος ο Χριστός μέσα σε άφθονο φως. Φαινόταν από τη μέση και πάνω. Με κοίταξε με πολύ αγάπη και μου είπε «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνει, σύσεται». Τα λόγια αυτά ήταν γραμμένα και στο Ευαγγέλιο που κρατούσε ανοιχτό στο αριστερό του χέρι. Το γεγονός αυτό διέλυσε στον 15ετή Αρσένιο τους λογισμούς αμφιβολίας που τάραζαν την παιδική του ψυχή και γνώρισε με την χάρη του Θεού τον Χριστό ως Θεό αληθινό και σωτήρα του κόσμου. Βεβαιώθηκε για τον Θεάνθρωπο όχι από άνθρωπο ή από βιβλία, αλλά από τον ίδιο τον Κύριο που το αποκαλύφθηκε και μάλιστα σε τέτοια ηλικία. Στερεωμένος πλέον στην πίστη, μονολογούσε «Κώστα, άμα θέλεις τώρα, έλα να συζητήσουμε». Φροντίδα για τους άλλους. Ο Αρσένιος, με την προσεκτική ζωή και τις συμβουλές του, βοήθησε πνευματικά και άλλους νέους. Συναναστρεφόταν συνήθως με μικρότερα παιδιά. Τα συγκέντρωνε στην Αγία Βαρβάρα, διάβαζαν βίους Αγίου και τα παρακινούσαν να κάνουν μετάνοιες και να νηστεύουν. Μερικές μητέρες ανησύχησαν και απέτρεπα τα παιδιά τους να το συναναστρέφονται. Οι γονείς ενός παιδιού με το οποίο εργαζόταν στον ίδιο μάστορα και προσεύχονταν μαζί, φοβήθηκαν να γίνει καλόγυρος και δεν τον άφηναν να έχει σχέση με τον Αρσένιο, ούτε να αγωνίζεται. Αργότερα, πήγαινε εργαστή στην Γερμανία και σκοτώθηκε. Οι γονείς του αισθάνθηκαν τύψεις και έλεγαν «Καλύτερα να έχει γίνει καλόγυρος,
Κάποιο παιδί που καταγόταν από τα Φάρασα ήθελε ο Αρσένιος να το πάρει μαζί του για μοναχό και προσπαθούσε να πείσει τη μητέρα του. Άλλο νέο το στήριξε να γίνει ιερέας. Κληρικός καταγόμενος από την Κόνιτσα ομολογεί ότι βοηθήθηκε στη μοναχική του κλίση από τον λαϊκό ακόμη Αρσένιο. Είχε ενδιαφέρον και πόθο μεγάλο να γνωρίσουν οι άνθρωποι το Θεό. Κάποιον γέρο βοσκό που ζούσε μόνος πάνω στα βουνά και είχε πάει στην εκκλησία 2-3 φορές σε όλη του τη ζωή, ο Αρσένιος τον πλησίασε και φρόντισε να τον φέρει κοντά στο Χριστό. Στην Κόνιτσα, κάποιος μουσουλμάνος ονόματι Μπαϊράμις είχε άρρωστη τη μητέρα του. Ο μικρός Αρσένιος πήγαινε τη νύχτα και βοηθούσε την άρρωστη. Ο Μπαϊράμις εξέφρασε την επιθυμία να γίνει χριστιανός. Τα λίγα χρήματα που έπαιρνε ως μαθητευόμενος ξυλουργός τα μοίραζε ελεημοσύνη σε φτωχά παιδιά του ορφανοτροφείου. Έφερνε και στο σπίτι τους φτωχά παιδιά για φαγητό. Ο κύριος Χατζηρούμπης Απόστολος, Κονιτσιώτης, αναφέρει: «Ο Αρσένης ήταν ο μόνος που προτιμούσε να αδικείται παρά να αδικεί. Είχε πάντα στην τσέπη του ένα θρησκευτικό βιβλίο που το διάβαζε συχνά. Θυμάμαι τον ζήλο του να εξασφαλίσει ακροατήρα από τον παιδικό κόσμο αντί οποιοδήποτε τιμήματος, όπως λόγου χάρη να αναλαμβάνει την φύλαξη των ζώων μας, να γίνεται νεροκουβαλητής μας. Αρκεί εμείς να τον προσέχαμε όταν μας διάβαζε την Αγία Γραφή. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το πάθος του να χρωματίζει αυτά που έλεγε όταν αναφερόταν στην σταυρική θυσία του Χριστού. Γινόταν τόσο παραστατικός, ώστε κατόρθωνε να αποσπά την προσοχή και των πιο ζωηρών παιδιών. Έβλεπα κατακάθαρα στο νεανικό του πρόσωπο την ικανοποίηση και την αγαλίασή του, γιατί μπορούσε να διδάσκει τον λόγο του Κυρίου σε τόσο αγνό ακροατήριο. Από όσο θυμάμαι, αυτή την τακτική τη συνέχισε 4 με 5 χρόνια μέχρι που πήγε στρατιώτης. Ο Αρσένιος πέρασε τα νεανικά του χρόνια με μεριμνία και αγώνες ασκητικούς. Έπειτα ήρθαν τα δύσκολα χρόνια του Ελληνοϊταλικού πολέμου, της κατοχής και του Ανταρτοπολέμου. Τότε πέρασε πολλές δυσκολίες και κινδύνους. Στον Ανταρτοπόλεμο τον συνέλαβαν οι κομμουνιστές αιχμάλωτο και τον φυλάκισαν. Κακοπάθησε όσο διάστημα έμεινε στη φυλακή και υπέφερε από τις ψήρες και το πολύ στρίμωγμα. Σε ένα μικρό δωμάτιο έβαλαν πολλούς. Όταν ξάπλωναν, ο τελευταίος έμπαινε σαν σφήνα ανάμεσά τους. Δοκιμάστηκε και ηθικός, γιατί τον έκλεισαν σε ένα δωμάτιο μόνο του και ύστερα έβαλαν δύο αντάρτισες σχεδόν γυμνές. Προσευχήθηκε έντονα, επικαλούμενος την Παναγία, και αμέσως ένιωσε δύναμη εξύψους που τον ενίσχυσε και τις έβλεπε με απάθεια σαν αδελφές του, όπως ο Αδάμ την Εύα στον Παράδεισο. Τις μίλησε με τρόπο καλό. Εκείνες ήρθαν σε συνέστηση, ντράπηκαν και έφυγαν κλαίγοντας. Αν και ο πόλεμος έκανε τον Αρσένιο να αναβάλει την αναχώρησή του, όμως ο ζήλος του δεν ψυχράνθηκε. Στους αγώνες και στις ασκήσεις προσέθετε νέους αγώνες και υψηλότερες ασκήσεις. Έβλεπε τα εθνικά πράγματα σε άσχημη κατάσταση. Σε λίγο θα τον καλούσαν να υπηρετήσει την πατρίδα. Στο εξοπλίσι της Αγίας Βαρβάρας παρακάλεσε την Παναγία: «Ας ταλαιπωρηθώ, ας κινδυνεύσω, μόνο να μη σκοτώσω άνθρωπο και να αξιωθώ να γίνω μοναχός». Τότε έκανε τάμα, αν τον διαφυλάξει η Παναγία στον πόλεμο, να υπηρετήσει για 3 χρόνια το μοναστήρι της που το έκαψαν οι Γερμανοί και να βοηθήσει να κτιστεί πάλι η Ιερά Μονή στο Μείο. Κεφάλαιο 3. Στρατιωτική θητεία. Ασυρματιστής Φιλότιμος. Το έτος 1945 κλήθηκε να υπηρετήσει την πατρίδα. Παρουσιάστηκε στο Ναύπλιο και πήρε την ειδικότητα του διαβιβαστού. Κατόπιν πήρε μετάθεση στο Αγρίνιο. Τον ρωτούσα: «Τι μέσο έχεις και πήρες τόσο καλή ειδικότητα?» «Δεν έχω μέσο. Άστα αυτά». «Τον Θεό», απαντούσε. Και πράγματι, «Ειν Κύριος μετ' αυτού και ειν ανήρ επιτυχάνων». Η αγάπη του προς τους άλλους έφτανε μέχρι θυσίες. Έκανε τις υπηρεσίες τους, εργαζόταν πολύ. Όταν κάποιος ζητούσε έξοδο, ο Αρσένιος πρόθυμα τον αντικαθιστούσε. Πολλοί εκμεταλλεύονταν την καλοσύνη του και τον θεωρούσαν κορόιδο. Ο ίδιος όμως ένιωθε χαρά από την θυσία και συγχρόνως έβρισκε ευκαιρία να μένει μόνος και να προσεύχεται. Ο διοικητής του έλεγε: «Τι θα γίνει με αυτόν τον άνθρωπο? Δεν λέει ποτέ να ξεκουραστεί». Κάποτε είχε 39,5 πυρετό, αλλά δεν ζήτησε να βγει ελεύθερος υπηρεσίας. Τελικά δεν άντεξε και έπεσε λιπόθυμος. Οι στρατιώτες τον έβαλαν στο φορείο για να τον πάνε στο νοσοκομείο και τον φώναζαν ειρωνικά με μοναχικά ονόματα: «Ε, Βενέδικτε, Ακάκιε». Είχαν καταλάβει ότι θα γίνει μοναχός. Η ειρωνία μετατράπηκε σιγά σιγά σε εκτίμηση και θαυμασμό. Τους αλλίωσε ο τρόπος της ζωής του, η μεγάλη αγάπη και ο ακέραιος χαρακτήρας του.
δεν τον θεωρούσαν πλέον κορόιδο, αλλά θησαυρό και ευλογία για τη μονάδα.